Εδώ ακούμε τον Γιώργο, τον εκπαιδευτή, όπου θα πετάξουμε σε λίγο μαζί του με το Paratrike, αυτό εδώ το μηχανοκίνητο όχημα με τους τρεις τροχούς και το αλεξίπτωτο. Σκεφτόμουν καθώς ερχόμουν εδώ το εξής, ότι πόσο έτοιμος είναι για να πετάξω με ένα μικρό οχηματάκι με τρεις τροχούς και αλεξίπτωτο. 100% έτοιμος? Προφανώς και όχι, δεν είμαι 100% έτοιμος. Ας πούμε ότι είμαι 60-70% έτοιμος. Δεν θα είμαστε ποτέ 100% έτοιμοι για να κάνουμε το οτιδήποτε. Αν ήμασταν 100% έτοιμοι, σημαίνει ότι έπρεπε να το είχαμε ήδη κάνει μήνες ή χρόνια πριν. Έχει νόημα, και το πιστεύω πολύ βαθιά, να κάνουμε πράγματα όταν είμαστε ανέτοιμοι. 60-70% έτοιμοι. Κάπου εκεί τουλάχιστον. Γιατί τότε έχει νόημα, τότε θα προοδεύσουμε μέσα από αυτό, τότε θα αναπτυχθούμε μέσα από αυτό. Και το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι, αφού δεν είσαι έτοιμος, προφανώς φοβάσαι. Ναι, προφανώς έχω ανησυχία, προφανώς φοβάμαι, αλλά συνειδητοποιεί κάποιος το εξής πάρα πολύ ωραίο κατά τη γνώμη μου. Οι φυσικοί μας νόμοι, ευτυχώς, μας επιτρέπουν να φοβόμαστε κάτι και παρόλα αυτά να το κάνουμε. Το ξαναλέω, είναι εντάξει να φοβόμαστε κάτι και παρόλα αυτά να το κάνουμε. Να φοβάται κάποιος να βγει σκηνή και παρόλα αυτά να βγαίνει. Και ας τρέμουν τα πόδια του. Να φοβάται κάποιος μια ψηλή κορφή και παρόλα αυτά να ανεβαίνει στην ψηλή κορφή, ακόμα και αν τον αγχώνει η ιδέα. Αυτός άλλωστε είναι ο καταλληλότερος τρόπος, ένας από τους καταλληλότερους τρόπους, για να ξεπεράσει κάποιος το φόβο του. Αν όχι να τον ξεπεράσει, να αυλυνθεί, να μειωθεί μέσα του, να κάνει συνεχώς αυτό που φοβάται. Όταν βιώνει ελεγχόμενα το άγχος, από ένα σημείο και πέρα αυτό μειώνεται. Άρα δεν είμαι έτοιμος, ναι φοβάμαι, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος όμως στην ιδέα ότι θα το κάνω. Φοβάμαι και παρόλα αυτά μπορώ να μπω μέσα την ώρα που φοβάμαι στο οχηματάκι, να κάτσω στο καθισματάκι, να ανέβει ψηλά, να έχω την όποια ανησυχία και την ώρα που θα είναι εκεί ψηλά να χαρώ τη θέα έτσι από ψηλά και να πω άξιζε τον κόπο, γιατί... Τι νόημα έχει η ζωή αν δεν τη ζούμε στο έπακρο? Η διάθεσή μου να ζήσω έντονα, να βιώσω εμπειρίες, είναι μεγαλύτερα από τον οποιοδήποτε φόβο μου. Αυτά για τώρα, μετά από όλη αυτή τη διαδικασία, το επόμενο βίντεο. Φιλιά!